ρε πουσάλα μου, τι λένε. Καλά, καλώς ήρθατε. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Okay. Παράν και γυρνάει το κάλεσμα. Καλώς ήρθατε, σαβανάκι μου. Λοιπόν, μπαίνουν στο ψητό κατευθείαν. Το ελληνικό YouTube τελείωσε για μένα. Και δεν το εννοώ με καθόλου κακή έννοια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα σας εξηγήσω γιατί κατέληξα αυτή την απόφαση, γιατί είμαι χαρούμενος και γιατί θέλω να χαρείτε κι εσείς μαζί μου. Και θα τα πάρουμε ιστορικά. Μου συνέβησαν πολλά πράγματα από τότε που ξεκίνησε το YouTube και στην ζωή μου και μέσω του YouTube. Ένα από αυτά ήταν το ότι έβγαλα τον ώμο μου, τραυματίστηκα και όλο αυτό με έκανε να απέχω από κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι η γυμναστική, και πρόσφερε μεγάλη ισορροπία στη ζωή μου. Και με τον τραυματισμό, ενώ το διαχειρίστηκα πολύ καλά, επίσης νιώθω ότι το κανάλι έχασε την ταυτότητά του και μαζί με την ταυτότητα αυτή χάθηκα κι εγώ. Αλλά δεν το βλέπω, τίποτα δεν το βλέπω σαν κάτι κακό, γιατί πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτό το βίντεο το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα βίντεο το οποίο το έχω βγάλει πριν μια μισή εβδομάδα. Το παράτησα, παρόλο που το δούλεψα, το έκανα μοντάζ, το έφτιαξα και είναι έτοιμο να ανέβει. Αλλά αποφάσισα να το σβήσω και να ξανακάνω αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ήθελα να είμαι αληθινός και ήθελα να και απλά να σας πω τα πράγματα όπως έχουν. Τέλος πάντων, με τον τραυματισμό μου, με προβλήματα προσωπικά, φυσιολογικά, τίποτα τρελό, τίποτα τρομερό, προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας και εσύ που βλέπεις αυτή τη στιγμή σίγουρα έχεις προβλήματα, δεν κυλάνε όλα όμορφα στη ζωή σου, αλλά αυτά με έφεραν αντιμέτωπο με τον εαυτό μου, το οποίο με έκανε να το γνωρίσω ακόμα καλύτερα και πιστεύω ότι όποτε βρίσκομαι σε ένα πρόβλημα πάντα στέκομαι σε ένα σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι, ο ένας δρόμος οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα, σε υποβεβασμό του ίδιου του εαυτού, και ο άλλος δρόμος βλέπει το πρόβλημα σαν ευκαιρία να μάθει, σαν ευκαιρία να μεγαλώσει και δεν το παίρνει πολύ βαριά, μαθαίνει ότι είναι να μάθει από το πρόβλημα και συνεχίζει. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, αυτό συνεχίζω να κάνω και αυτό είναι που περιλαμβάνει και το βίντεο το σημερινό. Και με τα πολλά με τα λίγα κατέληξα στο ότι έχω ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι και ταλέντο αλλά είναι και κακό ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να μην παραμένω αληθινός και πιστός στον εαυτό μου. Γιατί το ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά, ξέρω τα κουμπιά του, ξέρω γιατί δεν είναι καλά όταν δεν είναι καλά και ξέρω που βασίζονται όλα αυτά. Και κατέληξα στο ότι ο Τζόναθαν πέφτει πάρα πάρα πολύ ψυχολογικά όταν κάνει πράγματα τα οποία δεν τον εκφράζουν. Και πολλά από αυτά ήταν πράγματα τα οποία έκανα μέσα από το YouTube. Ήταν η πλατφόρμα του YouTube, η ελληνική σαν πλατφόρμα. Δεν θα τα αναλύσω γιατί δεν έχει καμία σημασία. Αλλά περισσότερο το μήνυμα που θέλω να περάσω στο σημερινό βίντεο, πέρα από την πληροφορία που αφορά το μέλλον του καναλιού, είναι και το να μένετε πάντα πάντα πιστοί στον εαυτό σας. Αν εσύ σήμερα δεν είσαι καλά, ένας πολύ πιθανός λόγος είναι ή επειδή πρώτον δεν ξέρεις τον εαυτό σου αρκετά καλά, ή δεύτερον επειδή δεν παραμένεις πιστός στον εαυτό σου, δεν κάνεις αυτά τα πράγματα τα οποία είσαι εσύ. Και αυτό, με λίγα λόγια, ήταν αυτό που μου συνέβη με τον τραυματισμό και όλα τα προβλήματα που έχω ήδη προαναφέρει. Και κατέληξα στο ότι το σωστό για μένα είναι να μείνω πιστός στην αρχική μου απόφαση, η οποία ήταν το International YouTube, το μεγάλο κοινό παγκοσμίως, μιλώντας δηλαδή αγγλικά. Για πολλούς λόγους. Για το ότι το κοινό εκεί πέρα μπορεί να βρεθεί και να υπάρχει κατανόηση και να υπάρχει μια επικοινωνία μεγαλύτερη. Σας αγαπάω όλους πάρα πολύ με όσους έχω γνωρίσει και έχω ταξιδέψει μαζί σε αυτό το ταξίδι μέσω του YouTube. Λατρεύω ό,τι επικοινωνία έχει υπάρξει και μην μπερδεύεστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το κανάλι παραμένει το ίδιο. Ο Τζόναθαν είναι ο ίδιος. Το μήνυμα, το βανάκι, το όνειρο είναι το ίδιο. Το μόνο πράγμα που θα αλλάξει είναι η γλώσσα. Δεν είναι τόσο τραγικό. Και επίσης, άμα δεν ξέρεις αγγλικά και αυτό το βλέπεις σαν πρόβλημα, στο έχω ήδη λύσει, πάρε πώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σε ένα από τα αγγλικά μου βίντεο που δοκίμασα να μείνω στο αμάξι, στο βανάκι μάλλον για πρώτη φορά. Και πατάμε play. Είμαστε εδώ πέρα
στην επιλογή υποτίτλων, το πατάμε, βγαίνουν αγγλικοί υπότιτλοι αρχικά, ίσως και τίποτα αν δεν τους έχουμε επιλέξει. Πατάμε εδώ στα settings, πηγαίνουμε στους υπότιτλους, πάμε auto translate ή αυτόματη μετάφραση, πατάμε και βρίσκουμε τα ελληνικά μας, τα οποία είναι εδώ ακριβώς, τα πατάμε, περιμένουμε λίγο, αν υπολογιστή είναι αργός. Σαν το δικό μου, μην τον σπάσετε, κάντε υπομονή και σε 3, 2, 1, άλλαξε. Woo! Τέλειο timing. Και είμαστε εδώ, ελληνικά, καταλαβαίνουμε Τζόναθαν, όλα τέλεια. Yeah! Τώρα αφού λύσαμε και αυτό το πρόβλημα, τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω απλά να χαρείτε μαζί μου. Θέλω να χαρείτε μαζί μου για το ότι παραμένω πίσω σε μένα. Βρήκα αυτό το οποίο ίσως με έκανε να χάνω την ουσία και το νόημα των πραγμάτων. Κάποιοι μπορεί να το ένιωσαν σε βίντεο παλιά που έχω βγάλει. Εγώ το ένιωθα κάθε φορά που πατούσα upload ότι κάτι έλειπε. Κατέληξα και το βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό το κανάλι, αυτό το όνειρο είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω πάρει ποτέ σαν απόφαση στη ζωή μου και ό,τι πιο σημαντικό στόχο έχω βάλει ποτέ για μένα, γιατί έχει να κάνει με την υγιής και χαρούμενη ύπαρξή μου ως Τζόναθαν. Οπότε μέσα από το κανάλι αυτά θα περνάνε στα μηνύματα, να μείνεις αληθινός στον εαυτό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, αυτό είναι το μήνυμα. Μην τρομάζετε, όλα είναι γαμό, όλα πάνε τέλεια. Και ανυπομονώ να σας δείξω το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι η κατασκευή και όλο το progress που έχει φτάσει στο van μέχρι σήμερα και το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο. Και η ζωή είναι ωραία, μάγκες, η ζωή είναι τέλεια, ρε, τα λέμε. Βάπος φίλε. Well, let's go.